ψυχή μας ενώνει. Βραδάκι στο πνευματικό κέντρο, σεμινάριο μουσικής που ακούγεται στο βάθος. Μπαίνω στην αίθουσα διστακτικά να μην ενοχλήσω και κάθομαι να ακούσω. Ο ήχος είναι οικείος και συγχρόνως μακρινός, γήινος και αέρινος μαζί. Οι μουσικοί παίζουν χωρίς να μιλούν, κοιτώντας το δάσκαλο. Με κάποιο μυστικό τρόπο συνούνται μεταξύ τους, σαν να τους ενώνει μια αόρατη παρουσία, κομμάτι ο καθένας αδιάσπαστο ενός ολόκληρου σύμπαντος. Και για όση ώρα παρακολουθώ, αφήνω με άθελά μου να παρασυρθώ σε ένα ταξίδι μαγικό, ένα ταξίδι υπερβατικό, όπου νιώθω έντονη την παρουσία θείας ουσίας να με περιβάλλει. Και για όλα αυτά υπεύθυνη είναι η μουσική. Το φθαρτό ανθρώπινο υποκείμενο ως αγωγός θείας πνοής, πρόθυμο να συντονιστεί με τους συμπαντικούς ρυθμούς, τον παλμό που συνέχει τα όντα, την αόρατη ροή της αγάπης του δημιουργού του. Η μουσική έτσι, όπως μόνο εκείνη μπορεί να διαπνέει την ουσία της ανθρώπινης υπόστασης, να αγγίζει τις ανεπαίσθητες και ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας, να μας εξυψώνει από τα γήινα για να μας ανεβάσει στα επουράνια. Ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η μουσική είναι η τέχνη που μας οδηγεί πέρα από τα όρια του εαυτού. Εμπεριέχει αφεαυτής μια ιερότητα, μια μυστική αρμονία συντονισμένη με τη θεία αρμονία και ιερότητα. Χρειάζεται απόλυτη αφοσίωση και παράδοση ανεφόρων όταν θέλει κανείς να την προσεγγίσει ως αγωγή της ψυχής, ως ψυχαγωγία. Έτσι η μουσική γίνεται η αφορμή, ο δρόμος, το μέσο, ο αγωγός και όχι αυτοσκοπός, το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Μουσική σκάλα. Η Κατερίνα ήταν άρρωστη με καρκίνο στο μαστό. Μόνη βρέθηκε στο νοσοκομείο για επέμβαση. Για κακή της τύχη την έβαλαν σε ένα κρεβάτι στο διάδρομο μαζί με άλλους πολλούς. Φασαρία και βρωμιά, αρρωστημένα φώτα και εγκατάλειψη. Σκεφτόταν τον εαυτό της όταν ήταν καλά πριν λίγο καιρό. Πώς δυνόνταν, έβγαινε στο δρόμο, δούλευε, πήγαινε βόλτα με τις φίλες της, νέα γυναίκα, μορφωμένη, ευαίσθητη. Όμως τελικά, τόσο μόνη, ειδικά τώρα, που χρειαζόταν ένα χάδι, ένα γλυκό λόγο, κάποιον να την παρηγορεί, να την βοηθήσει, να την νοιαστεί. Μόνη της καθόνταν στο σκληρό κρεβάτι με τον ορό στο χέρι, νηστικιά από το πρωί, χωρίς νερό. Το τελευταίο βράδυ πριν την εγχείρηση. Το σώμα της την είχε προδώσει. Οι άνθρωποι την είχαν εγκαταλείψει. Η ελπίδα για θεραπεία έμοιαζε μακρινή και επισφαλής. Ντρεπόνταν να κλάψει. Ντρεπόνταν να μιλήσει με τους διπλανούς της. Όλοι έμοιαζαν απασχολημένοι. Πήγαιναν και έρχονταν με καφέδες στα χέρια, με σακούλες, γεμάτη φροντίδα για τους οικείους της. Εκείνη υπέμενε στοϊκά, κλεισμένη στον εαυτό της, απελπισμένη, αφημένη στην κακή της τύχη. Οι ώρες περνούσαν και η απελπισία της μεγάλωνε. Η κίνηση λιγόστευε, τα φώτα στους διαδρόμους χλώμιαζαν, οι μυρωδιές του νοσοκομείου βαριές της καταπλάκωναν το στήθος, επιτείνοντας τον φόβο του θανάτου. Κάπου είχε ακούσει πως η τέχνη μας παραστέκει για να μην μας συντρίψει η αλήθεια. Τότε,
σαν μια μικρή και φτωχή ακτίδα φωτός, ήρθε στο μυαλό της το τελευταίο μάθημα στη χοροδία. Αφιέρωμα στο Χατζηδάκι. Ήταν το θέμα που τους είχε δώσει ο δάσκαλος να δουλέψουν. Αγαπούσε τη μουσική από παιδί και οι ώρες της χοροδίας ήταν μια όαση στη ζωή της. Χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να τραγουδάει. Σιγά σιγά, διστακτικά, ντροπαλά, ήσαν να ακούει τη φωνή της. Μια φορά και έναν καιρό, όπως λένε στα παραμύθια, κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Και σαν να πήρε κουράγιο από την ίδια της τη φωνή, άφησε την ψυχή της να πλημμυρίσει με μουσικές. Άκουγε νοερά τις φωνές των χοροδών και έβλεπε τα παραγγέλματα του μαέστρου. Η φωνή της θέριεψε όσο θέριευε στην ψυχή της η πίστη και η ελπίδα. Τι είχε ο φτωχός να φοβηθεί, σπίτι ουρανός όπου σταθεί, ναι. Τώρα η βεβαιότητα εγκαταστάθηκε στην καρδιά της σαν δέντρο εκατόχρονο. Όλα θα πήγαιναν καλά, το ήξερε. Δεν φοβόταν πια. Δεν ήταν μόνη. Δεν ήταν απελπισμένη. Παράξενο, αλλά ήταν χαρούμενη. Η δοκιμασία που την περίμενε δεν την τρόμαζε πια. Συνέχισε να τραγουδάει ως το ξημέρωμα. Το στόμα της είχε στεγνώσει, αλλά δεν την ένοιαζε. Το πέλαγο είναι βαθύ. Και η αγάπη είναι μεγάλη. Έχω ένα πόνο στην ψυχή και ποιος θα μου τον βγάλει. Το περίεργο είναι ότι κανείς δεν τη σταμάτησε. Κανείς δεν ενοχλήθηκε. Ούτε η νυχτερινή νοσοκόμα δεν της έκανε παρατήρηση. Η φωνή της πλανήθηκε στους σκοτεινούς θαλάμους του πόνου, στους υποφωτισμένους διαδρόμους. Πέταξε πάνω από τις μυρωδιές του νοσοκομείου. Προσέγγισε το υπερβατικό, το άπιαστο, το αόρατο. Ήταν μια παράξενη μυσταγωγία, μια συγχορδία από ψυχές και σώματα πονεμένα, από μάτια δακρυσμένα, από καρδιές φοβισμένες. Η Κατερίνα δεν υπήρξε ποτέ θρησκευόμενη. Μόλις τώρα ένιωσε ότι πλησίασε τον Θεό ή ότι ο Θεός την πλησίασε και την άγγιξε με την αγάπη και την καλοσύνη του, εκείνη την ανάξια. Τα δάκρυα στα μάτια της ήταν δάκρυα ανακούφισης και ευγνωμοσύνης. Πράγματι, η έκβαση της υγείας της πήγε περίφημα. Εκείνη δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μουσική. Ήταν η σκάλα που την ανέβασε στην αγκαλιά του Θεού. Μια μουσική σκάλα. Ιστερόγραφο. Αληθινή πέρα για πέρα ιστορία, όπως την μοιράστηκε με μένα και τους συμμαθητές της στην τάξη της αγιογραφίας η ίδια η πρωταγωνίστρια. Κείμενα της Χαράς Αΐτη.